Και ξαφνικά το χάος. Πρωί βράδυ, μέρα νύχτα, έννοιες αντίθετες, κι όμως πλέον φαντάζουν οι ίδιες. Έχω ξεχάσει πως είναι πλέον το άγγιγμα των χρυσών ηλιακτίδων του ήλιου. Μερικές φορές συλλογίζομαι πώς ένιωθα εκείνη τη νύχτα, λίγο πριν το χαμό, και με κατακλείζει μια αίσθηση χαράς, αγάπης. Τώρα με τρώει μόνο η αγωνία για το άγνωστο αύριο και ο φόβος για το τι πρόκειται να συμβεί. Ήταν μια παγερή αυγή όταν η αρρώστια έφτασε στο κατώφλι της πόρτας μας και εμείς την υποδεχτήκαμε σαν παλιό φίλο, αφήνοντάς την να αγκαλιάσει τη μητέρα μου. Τη θυμάμαι σαν τώρα να μου λέει ότι όλα θα πάνε καλά και να φεύγει για το νοσοκομείο, συνοδευόμενη από τον πατέρα μου. Ήταν εκείνη ακριβώς η στιγμή που ορίμασα και από 16χρονη μέσα μου ενηλικιώθηκα. Ήξερα ότι δεν θα την ξαναδώ, αλλά δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό αυτό που επακολούθησε. Δεν είχαμε νέα από τη μητέρα και τον πατέρα μου από εκείνη την τελευταία φορά που φύγανε από το σπίτι. Έτσι ο αδερφός μου πήρε τον δρόμο του για το νοσοκομείο, αναζητώντας για την υπόλοιπη οικογένεια, αδιαφορώντας για τις ανησυχίες μου. Δεν ήταν μόνο η μητέρα μου που είχε μολυνθεί, αλλά ούτε ο πατέρας μου το πρώτο θύμα εξαφάνισης. Εξαφανίστηκε και ο αδερφός μου λοιπόν, μαζί με τις υπόλοιπες ψυχές που θύμιζε μόλις πριν λίγες στιγμές να κυκλοφορούσαν αμέριμνες στα πεζοδρόμια. Τα ίδια πεζοδρόμια που τώρα σκέπαζε το φεγγαρόφωτο ανενόχλητο, καθώς δεν υπήρχε κανένας πεζός να το εμποδίσει με τη σκιά του, κανένας οδηγός στους δρόμους ή κανένα παιδί στα πάρκα να αμπράξει τη μέρα, να τη γεμίσει χαρά. Τα τρένα κινητοποιήθηκαν και τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν χωρίς ημερομηνία απογείωσης. Νεκρική η πόλη που μεγάλωσα. Κλείνω τα μάτια μου και γυρνάω πίσω, στις αναμνήσεις πριν το 2059. Σκουπίζω τα βρεγμένα μου μάτια και ρίχνω μια τελευταία ματιά στο σπιτικό μου. Έτσι καθώς ορθώνεται ήσυχο και σκοτεινό κάτω από τα αστέρια που τεμοσβήνουν. Φεύγω από τον τόπο μου ελπίζοντας, γιατί έχω μάθει ότι η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και αυτή είναι που θα με οδηγήσει στους υπόλοιπους. Δεν πιστεύω πως είμαι μόνη εκεί έξω. Δεν πιστεύω πως είμαι μόνη που έχει επιβιώσει. Thank you.
Η αναζήτηση συνεχίζεται. Η κούραση έχει παραιτηθεί από τον ρόλο της και έχει παραδώσει την σκυτάλη στην εξουθένωση, η οποία μου κρατάει συντροφιά. Η μόνη που μου κρατάει συντροφιά αυτές τις κρύες μέρες, που μου λείπει το σπιτικό φαγητό ή το ζεστό τζάκι. Την θέση τους τώρα έχουν πάρει οι κρύες κονσέρβες και μερικά σπίρτα. Ακόμη κι αυτά όμως με εγκαταλείπουν. Ήλπιζα πως έως τώρα θα είχα βρει κι άλλους ανεμένους, κι άλλους κυνηγημένους. Και μαζί θα δημιουργούσαμε ένα νέο μέλλον, όπου θα υπάρχει τροφή για όλους και ένα ζεστό κρεβάτι, όπως κάποτε. Στην αναζήτησή μου για θύματα, η μοίρα μου φανέρωσε τους θύτες, κάνοντας μου να καταλάβω ότι η κατάσταση που επικρατεί δεν είναι τίποτα παρά ένα καλοφτιαγμένο τέχνασμα του καθεστώτος, καλυμμένο από φυσικά αίτια, ώστε οι πολίτες να παραμείνουν αδρανείς. Γεια σας εσύ! Πώς βρέθηκες εδώ? Σου έκανα μια ερώτηση, μ' ακούς! Μην της μιλάς τόσο απότομα. Καλά δεν βλέπεις πόσο τρομαγμένη και ταλαιπωρημένη είναι. Σοβαρά πιστεύεις πως είναι απειλή για μας? Μέρες σαν κι αυτές, κάτω από αυτές τις συνθήκες, καλό θα ήταν μέσα με φυλακτική μάτια που τυχαία βρέθηκαν εδώ. Θες σου θυμίσω, τι έγινε την τελευταία φορά που εμπιστευτήκαμε κάποιον? Α, ναι! Μείναμε χωρίς γονείς. Εσύ συμφωνείς με όλο αυτό? Κοίτα, η αλήθεια είναι πως είναι απλά ένα μικρό κοριτσάκι. Και φαίνεται και εξαντλημένο και άϊπνο. Δεν νομίζω πως είναι πολύ. Πάει υπερβολία. Μη του δίνει σημασία. Συνήθως δεν είναι έτσι. Απλώς είμαστε όλοι φοβισμένοι με την κατάσταση που επικρατεί. Αλήθεια όμως, πώς σε λένε, πώς βρέθηκες εδώ? Εγώ είμαι η Άρια και αυτός είναι ο Θάνος. Είσαι πολύ τυχερή που κατάφερες να ξεφύγεις. Μπορείς να μας καταλάβεις. Εδώ θα μπορέσεις να ξεκουραστείς για λίγο. Φυσικά. Όλοι εδώ έχουμε έρθει για ένα κοινό στόχο. Την επιβίωσή μας. Και την αναζήτηση άλλων επιζώντων φυσικά. Φυσικά, την καταφέραμε να τις εντοπίσουμε επιτέλους. Και είσαι ευπρόσδεκτη να έρθεις μαζί μας. Είδα δύο φρουρούς σχετικά κοντά από εδώ. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ακόμα εδώ είναι αυτό. Μιλά πιο όμορφα. Η Έλλη θα έρθει μαζί μας. Τι? Αυτό που άκουσες. Δεν σε καταλαβαίνω καθόλου. Πώς γίνεται να την εμπιστευτούμε? Πώς ξέρουμε δεν είναι μια ακόμη παγίδα? Δεν το ξέρουμε. Προχωράμε το στικτό μας. Από πότε ξέρεις να μιλάς νοηματική εσύ? Δεν χρειάζεται να τα ξέρετε όλα. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Όσο ήσουν έξω, είδες τίποτα? Ναι, μήπως είδες τίποτα άλλο πέρα από αυτούς που σε κυνηγούσαν? Είδε το Μονάρχη, σε μια περιοχή σχετικά κοντά από εδώ.
Μαζί με έναν σαν γιατρό ντυμένο. Μήπως είδες τι έκαναν. Ο γιατρός του Μονάρχη δείχνει ένα χάρτη. Κάποιες περιοχές στο χάρτη ήταν κόκκινες. Πριν πόσες μέρες το είδες αυτό? Χθες προς το απόγευμα. Πρέπει να βιαστούμε να πάμε στους άλλους πριν να είναι αργά. Λοιπόν, αν δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε, ήρθε η ώρα να φύγουμε. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Ξυπνάμε. Χάρτη, πρέπει να πάμε κατά μήκος της θάλασσας. Στο τέλος του κόλπου βρίσκεται το καταφύγιο των υπόλοιπων. Πρέπει να φύγουμε. Κάπου εδώ πρέπει να είμαστε. Ποιες είσαι? Κάντε ησυχία. Είμαι αυτή που μπορεί να σας βάλει μέσα. Ακολουθήστε με. Θοδωρή! Thank you.
Παιδάκια!